Χρησιμοποιώντας τα λευκά τους μπαστούνια, τα οποία ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος χαρακτηρίζουν ως την προέκταση των χεριών τους, αλλά ταυτόχρονα και τα μάτια τους, φτάσαμε στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Στον πολυσύχναστο δρόμο που καθημερινά διασχίζουν εκατοντάδες φοιτητές, δεν υπάρχει διάβαση αλλά ούτε και φανάρια, ενώ τα πεζοδρόμια δεν έχουν οδηγούς όδευσης τυφλών και έτσι δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε μπροστά στην κάμερα της Κρήτη TV κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, με οδηγό γιοταχή να περνάει με ταχύτητα μόλις λίγα εκατοστά μπροστά από τους δύο φοιτητές κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τον δρόμο. Μία ξεκινάμε έχοντας αφουγκραστεί το δρόμο και ξέροντας ότι έχει αδειάσει, αλλά στην πορεία τυχαίνουν αναπάντεχα. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνο εδώ πάρα πολύ. Και πρέπει να έχει ο κάθε ένας, εκτός και ακόμα και εμείς τώρα το νου μας. Η βιασύνη και η ασυνειδησία των οδηγών είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους. Το Ηράκλειο είναι μια πολύβουη πόλη. Χιλιάδες ήχοι αντιχούν στα αυτιά των κατοίκων και επισκεπτών. Εκτός ενός ήχου, τον οποίο οι δύο φοιτητές χαρακτηρίζουν ως το σημαντικότερο για την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Τα σχεδόν ανύπαρκτα φανάρια με ηχητικά σήματα στην πόλη, όπως και το κουμπί πεζών που το βρίσκουμε χαλασμένο και σκουριασμένο σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, θα έπρεπε να βρίσκονται λειτουργικά πάνω σε όλα τα φανάρια. Το πρόβλημα έχει επισημανθεί αρκετές φορές στους αρμόδιους φορείς, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Στα φανάρια, που δεν υπάρχουν ηχητικά, μόνο δύο σε όλο το Ηράκλειο. Έχουν γίνει σχετικές ενέργειες από το Σύλλογο ή από το Φοιτητικό Σύλλογο για να μπουν περισσότερα φανάρια στην πόλη? Εγώ το είχα θέσει τις προάλλες ανέτοιμα, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Τα εμπόδια από μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα και αυτοκίνητα που βρίσκουν περπατώντας στην πόλη ευτυχώς απουσιάζουν από το χώρο της σχολής, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Ο κόσμος μπορεί κάποιες φορές να μην γνωρίζει το ίδιο για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι γραμμές κάτω στο δάπεδο. Και έτσι είμαστε κι εμείς κάπως υποχρεωμένοι να το εξηγήσουμε. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές παρατηρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου σε μαγαζιά, τα οποία βάζουν ακόμα τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στις γραμμές και δεν μπορούμε να περάσουμε. Στο γνωστό για εκείνους αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας χρησιμοποιήσαμε το πληκτρολόγιο Braille που οι δύο νέοι χειρίζονται καθημερινά για τη μελέτη των μαθημάτων τους. Η ηχητική ανάγνωση σε συνδυασμό με τις ψηφίδες Braille τους εξασφαλίζουν την προετοιμασία τους πριν και μετά από κάθε διάλεξη και όπως μας είπαν, το ΕΛΜΕΠΑ φρόντισε γι' αυτό από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Να πούμε ότι αυτό εδώ το λάπτοπ και αυτή την οθόνη την έξτρα όπου μας βοηθάει να διαβάσουμε και να ακούμε ταυτόχρονα από το λάπτοπ μας τα χωρίζει το ΕΛΜΕΠΑ. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει ως κλειστούς ανθρώπους. Προτρέπουμε τον κόσμο αν θέλει ενσταθεί. Μπορεί να έρθει να βοηθήσει, ακόμα και να μας ρωτήσει για κάποια πράγματα που θεωρεί εκείνος ότι, ας πούμε, τους φαίνεται βουνό. Μπορούν να μας ρωτήσουν. Συγκινητική ήταν η στιγμή με ένα μικρό μαθητή να ρωτά με απορία για το λευκό μπαστούνι και τη χρησιμότητά του. Οι απορίες του λύθηκαν κατά την ολιγόλεπτη συνομιλία του με τον Κωνσταντίνο, που του υποσχέθηκε πως θα επισκεφτεί το σχολείο του για να μιλήσει για την αναπηρία, όπως άλλωστε κάνει συχνά, ώστε οι μικροί μαθητές να εξοικειωθούν με την κάθε της μορφή, αποβάλλοντας ταμπού και στερεότυπα.